στην τυπολογία ΑΒ και ΓΑΜΑ, η πολιτική ΑΛΦΑ τύπου στο ορθό τους πολίτευμα ήταν μονάρχες. Στην εκτροπή τους ήταν τύρανοι. Β' τύπου στο ορθό πολίτευμα τους ήταν δημοκράτες, ενώ στην εκτροπή υπήρξε οχλοκρατία, και η γάμα τύπου ήταν η αριστοκρατία, όπου στη συνέχεια μετατράπηκε σε ολιγαρχία. Θα λέτε εδώ ότι αν μεταφέρουμε την αξιολόγηση των ανθρώπινων τύπων του μοντέλου στη σφαίρα των πολιτικών συστημάτων και στην ιεράρχηση των εξπολιτευμάτων, τα τρία ορθά και τις τρεις παρακλήσεις τους μπορούμε να δούμε τα εξής. Η μοναρχία, που όλες οι εξουσίες συγκεντρώνονται σε ένα πρόσωπο, είναι το πολιτικό σύστημα που προσυδειάζει την τυπολογία των Α. Η φυσική προδιάθεση για ηγεσία, το αρχηγικό πνεύμα, η ακαριαία δράση, η προσφορά στην ανθρωπότητα, η πρόοδος, η μοναξιά της ισχύως ακόμα, χαρακτηριστικά εν γενή στον πρώτο τύπο, στον Α, άνδρα και γυναίκα, είναι αυτά που ταιριάζουν στη βασιλεία. Ενώ στην εκτροπή του, η τυραννία είναι η κακή όψη του πολιτεύματος, αυτή που εξυπηρετεί απόλυτα τα συμφέροντα του μονάρχη ή του ιδίου και συγκεκριμένων ομάδων ή ανθρώπων. Τη δημοκρατία. Όταν ο λαός ψηφίζει άμεσα ή έμεσα τους αντιπροσώπους του, είναι το πολίτευμα που ταιριάζει καλύτερα από όλα στο Β' τύπο. Πολίτευμα της σύγκλησης των άκρων προς το μέσον του κοινού λαού, προϋποθέτει την συνένεση, το φιλειρηνικό πνεύμα, τη μετριοπάθεια, τη διπλωματία και το διάλογο, χαρακτηριστικά όλα της Β' τυπολογίας. Στην παρεκτροπή του, οχλοκρατία. Σε αυτό οι πολίτες εκμεταλλεύονται την ελευθερία και την ισονομία του πολιτεύματος για να προωθήσουν τα δικά τους ατομικά συμφέροντα, χτίζουν πελατειακές σχέσεις αντίθετα προς το κοινό συμφέρον, πείθονται χωρίς κρίση από δημαγωγούς, φτιάχνονται φιλίε ίσχυρε και με τις ενώσεις τους βλάπτουν το σύνολο. Στο γάμα τύπο, την αριστοκρατία είναι το ορθό πολίτευμα στο οποίο οι λίγοι αλλά άριστοι των πολιτών αρχούν προς όφελος του συνόλου. Στα πολύ παλιά χρόνια η αριστοκρατία προερχόταν αποκλειστικά από την τάξη των πολεμιστών, δηλαδή των γάμα τύπων. Οι άριστοι ξεχώριζαν για την πολεμική τους αρετή, το ατομικό ήθος, την προσφορά τους στην πατρίδα, την προστασία και ακεραιότητα του σώματος των πολιτών, τη διάθεσή τους ακόμα και να θυσιαστούν για να υπερασπιστούν ζωές και πάτρια εδάφη. Και στην ολιγαρχία οι ατομικές διαφορές έρχονται στο προσκήνιο και ο καθένας από τους άριστους και ίσους θέλει να γίνει πρώτος και κορυφαίος. Από την αρχαιότητα ακόμα αυτός ο εγωισμός της επιβολής γεννούσε στάσεις, επαναστάσεις και ταραχές. Ολιγαρχίες είναι και τα δικτατορικά πολιτεύματα όπου χρησιμοποιείται ο στρατός καθ' υπέρβαση για να πάρει με τα όπλα την εξουσία.